Έχουμε τοποθετηθεί για τα προηγούμενα έτη και έχουμε αναδείξει τον αντιλαϊκό προσανατολισμό και την επιχειρηματική λογική και δραστηριότητα του περιφερειακού προγράμματος με σκοπό την κερδοφορία του κεφαλαίου. Ο βασικός σχεδιασμός και οι στόχοι και του μεσοπρόθεσμου 2020-2023 είναι ίδιοι στην ίδια κατεύθυνση. Τα μνημόνια συνεχίζονται όπως και η επιτήρηση. Αυτό δείχνει η εισήγηση και αυτό κάνει και η περιφερειακή διοίκηση. Προσαρμόζεται δηλαδή στο στενό κορσέ των γενικότερων μέτρων της κυβερνητικής συνεχιζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής και για τα επόμενα χρόνια. Μέτρων συμφωνημένων από κυβέρνηση και θεσμούς. Με την παρούσα εισήγηση έρχεται η περιφερειακή διοίκηση να συμφωνήσει και να εγκρίνει και να προσαρμοστεί στα συνεχιζόμενα μνημόνια που στραγγαλίζουν τις ανάγκες του λαού, κόβουν τις κοινωνικές παροχές κτλ. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Αν δούμε λίγο εδώ τους αριθμούς από τον πίνακα, βλέπουμε στα έσοδα τα εκτιμόμενα του 2019 412 τόσα εκατομμύρια, 416 και κάτι το 2023, δεν τα λέω αναλυτικά. Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό 109.583 τόσα εκατομμύρια το 19, 108 εκατομμύρια και το 2023. Επίσης, επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συμπεριλαμβανομένου και του ΕΣΠΑ 248 εκατομμύρια 100 χιλιάδες για το 19, ακριβώς τα ίδια για το 23. Τώρα, από τα λοιπά έσοδα 46.692.000 το 19, 53.406.000 τόσο το 23. Από αυτά, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα είναι 6.337.000 και κάτι το 19, 6.739.000 το 23. Επίσης, έσοδα από φόρους, λοιπά, τέλη και τα λοιπά, 33 εκατομμύρια τόσο το 19, 38 εκατομμύρια το 23. Τώρα στα έξοδα επίσης, από 391 εκατομμύρια που είναι το 19, πάει στα 394 το 23. Από αυτά, αμοιβές προσωπικού και λοιπά είναι 64.200.000 και φτάνει στα 69.500. Δηλαδή, στην ουσία πρόκειται για ωριμάνσεις μισθολογικές των υπαλλήλων, δεν μιλάμε βεβαίως για προσλήψεις προσωπικού κτλ. Και όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές, από τα 26.370.000 που είναι τα εκτιμόμενα του 19, φτάνουμε στα 26.370, ακριβώς το ίδιο νούμερο, για το 2023. Άρα, για τι πράγμα μιλάμε. Επιβεβαιώνονται όλα αυτά που είπαμε αρχικά και επόμενα θα καταψηφίσουμε και ενιαία, δηλαδή και τα θέματα από το 8 μέχρι και το 11.